Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος που, Μπάμπη, νομίζω είναι από τα αγαπημένα σου στοιχεία. Έχουμε να μιλήσουμε για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Λοιπόν, έχουμε μία έκπληξη για τους τηλεθεατές. Το είχαμε προαναγγείλει από χθες. Πλατεία Ελευθερίας. Μιλάμε για το μεγάλο έργο της ανάπλασης. Το διευκρινίζουμε, όχι της παρέμβασης διάμεσης που θα γίνει από το Δήμο τώρα. Μιλάμε για πιο μακροπρόθεσμα. Είναι η κανονική ανάπλαση που συζητάμε πάρα πολλά χρόνια, διότι, κακά τα ψέματα, η σημερινή εικόνα της κεντρικής πλατείας του Ηρακλείου στους περισσότερους τουλάχιστον δεν αρέσει καθόλου. Αν όχι σε όλους. Αν όχι σε όλους. Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Λοιπόν, έγινε πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από το Δήμο. Έχουμε κοντά μας τον άνθρωπο που απέσπασε το πρώτο βραβείο. Ουσιαστικά είναι ο κύριος Γιάννης Γιαννούτσος. Είναι η αρχιτεκτονική πρόταση με την βάση την οποία θα προχωρήσει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Δύο λόγια γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο η πλατεία Ελευθερίας που μας αφορά. Πολύ σωστά. Καθώς η μελέτη περιλαμβάνει ένα ευρύτερο δίκτυο, ένα σύμπλεγμα από πλατείες, που είναι η πλατεία Ελευθερίας, Δασκαλογιάννη, Καζαντζάκη και Αρχαιολογικού Μουσείου. Και επίσης τρεις σημαντικές λεωφόρους, τμήματα αυτών. Τμήμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, της Ικάρου και της του Κοσμποφόρου. Mm-hmm. Ουσιαστικά είναι μια πρόταση να ενοποιηθεί η πόλη σε μια πολύ κέρια σημασία και στρατηγική. Η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής του κατοίκου. Να μην υπάρχουν χωριστές ουσιαστικά πλατείες, να μην είναι αποκομμένες μάλλον και να υπάρχει μια διασύνδεση. Στόχος η ενοποίηση με πρωταγωνιστή τα ενετικά τείχη. Τα ενετικά τείχη. Πολύ ωραία. Να πούμε όμως και από πού αντλήσατε την έμπνευση και πώς ουσιαστικά σας έφερε και στη διάκριση. Και πήρε η δική σας ομάδα, μάλλον γιατί είστε επικεφαλής μιας μεγάλης ομάδας, πώς φτάσαμε στο πρώτο βραβείο σε εσάς. Μάλιστα. Κοιτάξτε, έγινε με μια πολύ συγκυριακή αφορμή, καθώς πριν 12 χρόνια είχαμε επισκεφτεί το Ηράκλειο και είχα δει στο Αρχαιολογικό Μουσείο το αγαλματίδιο της θέας των Όφεων. Είναι του τύπου της θέας με τα υψωμένα χέρια. Που το πιο χαρακτηριστικό της είναι ότι η φούστα της, η φορεσιά της αυτή, που είναι η χαρακτηριστική της μινωικής και της αιγυπτιακής τέχνης, εμπεριέχει μέσα όλες τις ψηφίδες του πολιτισμού που πέρασαν από τότε σε αυτές τις ύλες, που είναι από φαγεντιανή με επικάλυψη σμάλτου. Η κεντρική ιδέα, λοιπόν, όσον αφορά το επίπεδο της ύλης, σαν μια πρώτη επιθυμία, αφορά στο πώς θα μεταγραφεί στο χώρο μια τέτοια δομή, όχι σαν αισθητική παρέμβαση, αλλά σαν μια δομή, καθώς εδώ είναι μια κεραμιδωτή δομή. Μπορεί να δει κανείς, δηλαδή, πέρα από τις αποχρώσεις και τις ύλες, που είναι από τον τόπο της Κρήτης, που αυτά προτείνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Προτείνουμε να μεταγράψουμε, δηλαδή, τα συνθετικά χαρακτηριστικά στην πρότασή μας. Άρα η έμπνευση, κύριε Γιαννούτσο, σας ήρθε από την ανάμνηση, από την επίσκεψή σας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Ήταν η κύρια αφορμή για να ασχοληθώ και με το διαγωνισμό. Καθώς αυτή η δυνατή ανάμνηση ξύπνησε και με ενθουσίαζε η σκέψη το πώς κάτι που έχει φτιαχτεί στην αρχαιότητα μπορεί σήμερα να ερμηνευτεί με έναν άλλον τρόπο και να μπορέσει να δώσει επιπλέον χαρακτηριστικά, έτσι ώστε όταν κανείς περπατά στο δημόσιο χώρο, αν υποθέσουμε ότι υλοποιηθεί με τον ορθό τρόπο, τότε θα είναι σαν να βαδίζει πάνω σε κάτι το οποίο είναι βαθιά εντυπωμένο στη συλλογική μνήμη. Και αυτό είναι κάτι που μας συγκινεί. Έχει δηλαδή να κάνει και με μια τέτοια πιο ποιητική και καλλιτεχνική προσέγγιση. Άρα, αυτό λοιπόν πώς έρχεται να αποτυπωθεί στην πρότασή σας, παίρνοντας λοιπόν την πηγή έμπνευσης και το πώς εσείς το οραματιστήκατε, πώς έρχεται να αποτυπωθεί στην πράξη, λοιπόν, εφόσον υλοποιηθεί, όπως λέτε και εσείς, έτσι ακριβώς. Αυτό ας το πούμε σαν μια αρχική επιθυμία που δημιουργεί ένα συγκινησιακό περιεχόμενο και σε οθεί και σε έλκει στο να ασχοληθείς με αυτό. Mm. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι είναι βέβαια στο επίπεδο της ύλης. Απευθύνθηκα στον Δημήτρη Παπάζογλου, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Τμήμα της Τεχνολογίας των Υλικών, που είχαμε μια εξαιρετική γόνιμη συνεργασία, για το πώς μπορούν αυτές οι ύλες, σαν αφορμή, να μεταγραφούν στον τόπο. Έτσι, βρήκαμε πολλαπλές ποιότητες από υλικότητες που έχουν τις ρίζες τους στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται ουσιαστικά για σχιστόλιθους, πρόκειται για κυβόλιθους με διάφορες πρόσμικτες ουσίες. Πρόκειται για κάποια ζωνάρια τα οποία οργανώνουν την γενικότερη περιοχή παρέμβασης και με κριτήριο αυτά τα υλικά να έχουν μια απόλυτη προσέγγιση στη θερμική άνεση. Τι πάνω από αυτό, σημαίνει ότι πρέπει να είναι λειτουργικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι συντελεστές που είναι ο δείκτης ολισθηρότητας, ανακλαστικότητας και η τραχύτητα και ουσιαστικά αυτά σου λένε το ποιο υλικό θα πάει πού. Δηλαδή, αν δείτε αυτό το μοτίβο. Καλά, εδώ είναι η διαδικασία μεταγραφής, αλλά αυτό το μοτίβο υπάρχει ένας ρυθμός εναλλαγής τους, που ουσιαστικά τι σου λέει, ότι εκεί που λιάζεται περισσότερο η περιοχή μελέτης, έχουμε πιο ανοιχτούς τόνους, ενώ για να ανακλούν την θερμοκρασία, έτσι ώστε να μην θερμαίνεται η περιοχή,
γιατί από τις προσομοιώσεις έδειξε ότι είναι μια πολύ ακραία κατάσταση και εκεί που σκιάζεται περισσότερο μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες σκούρες τονικότητες. Έτσι ώστε όλο αυτό να μπορέσει να λειτουργήσει όχι επιδερμικά, σαν μια μόνο αλλαγή μιας πλακόστρωσης, αλλά ουσιαστικά και ολιστικά με άξονα το να μπορεί να βιωθεί. Δηλαδή η θερμική άνεση αυτή που σε κάνει να αισθάνεσαι άνετα και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Πάντως κλειδί είναι οι εναλλαγές, αυτό βλέπουμε. Κλειδί είναι ένας ρυθμός, ο οποίος φυσικά σαν εφεύρημα είναι αυτό, αλλά στην πραγματικότητα γίνεται απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένα μέσα από προσομοιώσεις και μέσα από τη συνεργασία. Για κάποιον που δεν γνωρίζει, όπως είμαστε εμείς, που δεν γνωρίζει τα τεχνικά και τις λεπτομέρειες, θα μπορούσε η αρχική μας υπόθεση να είναι ότι αυτές οι εναλλαγές είναι απλά και για λόγους αισθητικής και για λόγους αποτύπωσης της αρχικής σας έμπνευσης στην πράξη. Μάλιστα. Εδώ θα σας πω ότι υπήρχε μία ομάδα συμβούλων, δηλαδή πέρα από τον Δημήτρη Παπάζογλου, που ήταν στην τεχνολογία των υλικών, υπήρχε δασολόγος, η Καλλίου Πυραδόγλου, υπήρχε αρχαιολόγος, η Έρση Λάζαρη, υπήρχε για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο Αλκιβιάδης Οικονομίδης, η σύμβουλή μου και οι συνεργάτες μου, η Μαρία Ειρήνη Κωνσταντινίδη Μάνεση και ο Ηλίας Γεωργακόπουλος, ήταν σύμβουλοι για την ψηφιοποίηση. Να σας πω λίγα τώρα για την περιβαλλοντική διάσταση του, για τη βιοκλιματική. Ναι, και ίσως να δούμε και την επόμενη, ναι, να δούμε μια κάτωψη το επόμενη εικόνα μας. Να δούμε και την επόμενη. Ναι, ναι. Πρόκειται για μια σειρά από παρεμβάσεις που δεν έχουν μόνο ένα αισθητικό κομμάτι. Mm. Πρόκειται για δομικές αναπλάσεις. Αυτό σημαίνει ότι όλη η περιοχή μελέτης καταρχήν οργανώνεται με κάποιες τέτοιες ζώνες. Και αυτός ο ρυθμός εναλλαγής με τα μοτίβα ταξιδεύει σε όλο το σύμπλεγμα αυτών των πλατιών, προκειμένου να σου επισημάνει ότι αυτό είναι μια αδιαίρετη περιπατητική πορεία. Δηλαδή, ότι έχεις τη δυνατότητα, σαν περιπατητής, να πας από το πάρκο Γεωργιάδη, με την κατάλληλη ενοποιημένη φύτευση να μπορέσεις να ταξιδέψεις μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, αλλά και φυσικά μέχρι το αρχαιολογικό μουσείο. Άρα φιλική όλη η ευρύτερη περιοχή προς τον πεζό. Αυτό είναι έτσι το. Ως προς τον πεζό, γιατί αυτός είναι ένα κύριος άξονας. Δηλαδή τα τρία προβλήματα, τα βασικά που διαπιστώσαμε φτάνοντας στην περιοχή μελέτης, μέσα από ανάλυση από μακέτες και προπλάσματα, ήταν ότι καταρχήν υπάρχουν αυτά τα σκαλιά περί της πλατείας Ελευθερίας, που είναι κατά συνέπεια επειδή υπάρχει ένα οριζόντιο ταμπάνι της πλατείας. Και υπάρχει άλλη κλίση του εδάφους. Αναγκαστικά στην περίμετρό τους υπάρχουν αυτά τα σκαλοπάτια. Αυτά αυτομάτως. Ναι, πείτε μας λίγο τι πρόκειται να αλλάξει. Ναι, αυτό αυτομάτως καταργούνται. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα κανείς να κάνει μια προσπέλαστη πορεία. Άρα μιλάμε για μια δομική αναδιάρθρωση. Και υπάρχει πιο εύκολα προσβάσιμη. Και πιο εύκολα προσβάσιμη. Και φιλική στον περιπατητή. Ακριβώς και αυτό, σε αυτό συνεισφέρει ότι αν δείτε. Δεν έχει πεζοδρομηθεί όλη η έκταση, ναι, γιατί σας μπορεί ζητήσουμε. Να παραξενέψει κάποιον, ναι. Αλλά το δικό δίκτυο συνεχίζει να υπάρχει. Uh-huh. Η διαφορά είναι όμως ότι όλη αυτή η υλικότητα έρχεται να μπολιάσει όλη την περιοχή μελέτης, αλλά υπάρχουν τα διακριτικά, πιθανότατα κάποια στοιχεία ή πιθανότατα κάποια μικρό υποβάθμιση στο εδάφος, για να επισημάνει πού είναι το κατάλληλο και αναγκαίο οδικό δίκτυο. Uh-huh. Γιατί υπήρχε η συνεργασία με την Ζωή Χριστοφόρου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο τμήμα των πολιτικών μηχανικών, κυκλοφοριολόγος, μαζί με τη Μαρία Γεννουλάκη, όπου είναι από το Ηράκλειο η καταγωγή της, και μας βοήθησαν στο να καταλάβουμε μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις ποια είναι η εντελώς στοιχειώδης και αναγκαία συνθήκη. Μία ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμος το έχει μεγάλο παράπονο και έχουν συμβεί και πολλά ατυχήματα. Σήμερα το δάπεδο, για να το περιγράψω έτσι, στην πλατεία Ελευθερίας, στο βασικό κορμό, είναι πάρα πολύ ολιστηρό. Και αν είναι και ένα από τα προβλήματα που διαπιστώσατε ναι, και εσύ. Μια μεγάλη επικίνδυνοτητα. Αυτό φαντάζομαι θα αλλάξει τελείως. Εμείς έχουμε κάνει τις κατάλληλες προσομοιώσεις και γνωρίζουμε πολύ καλά από τους συντελεστές τριβής, την τραχύτητα δηλαδή που περιγράφεται, και την ανακλαστικότητα και τη θερμική συμπεριφορά, θερμοχωρητικότητα. Που σημαίνει ότι υπάρχει η σκέψη ακριβώς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της θάμπωσης και τα προβλήματα της ολισθηρότητας. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα της περιοχής που είναι οι Μυπρομαχώνες, τα Ενετικά Τείχη και η Πλατεία Ελευθερίας, στο τέλος η Πλατεία Δασκαλογιάννη και Αρχαιολογικού Μουσείου, mm-hmm. που ουσιαστικά ρώτησε μια δημοσιογράφος το πρωί και πώς αυτό θα επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων, γιατί αυτή η πρόταση είναι καλή. Και πιστεύω ότι είναι από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις, γιατί ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς, εντάξει, αλλάζουν οι ύλες, αλλάζει και όλη η μελέτη, αλλάζει η εικόνα, δεν είναι ζήτημα εικόνας. Εδώ το ζήτημα είναι το πώς θα κατοικηθεί ο χώρος. Καταρχήν, αν δούμε την πλατεία Ελευθερίας, πρόκειται για έναν ενοποιημένο, δυναμικό, ευέλικτο χώρο. Καταρχήν, μπορεί κανείς να κάνει την οποιαδήποτε δράση. Ο δημόσιος χώρος οφείλει να είναι ένας δυναμικός, ελεύθερος χώρος που να φιλοξενεί τη ζωή.
Κατά δεύτερον, εντός του ιστού της πυκνότερης δεντροφύτευσης, η οποία, όπως είπαμε, θα ενοποιηθεί με το πάρκο. Να σταθούμε και λίγο στο κομμάτι το πράσινο των φυτέψεων, ναι, γιατί φυσικά. Ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει ουσιαστικά πράγμα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Εδώ υπάρχουν κάποια ξέφωτα. Εντοπίζονται κάποια ξέφωτα στα οποία εντοπίζονται λειτουργίες. Καταρχήν, για να μπορέσει ο κάτοικος να χαρεί την πλατεία, αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη. Πρέπει να κατοικηθεί. Mm-hmm. Για να κατοικηθεί, πρέπει να υπάρχουν λειτουργίες. Οι πιο νεκρές πλατείες που γνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχουν ενσωματωμένες κάποιες δραστηριότητες. Λοιπόν, ενσωματώνονται τα πέντε έθρια αυτά, τα πέντε ξέφωτα, ξέφωτο δηλαδή, γιατί εδώ υπάρχει μικρότερη πυκνότητα από δέντρων, mm-hmm. μέσα σε αυτό τον ιστό, όπου εδώ υπάρχουν κάποιες ελαφρύτερες κατασκευές, με φυσικά κάποια καθίσματα, τα οποία μπορεί να έχουν διαφορετικό φωτισμό το βράδυ και διαφορετικό είδος από αναρχόμενα είδη. Το ξέφωτο με τις βουκαμβίλες, το ξέφωτο με τα γιασεμί και ούτω καθεξής. Και θα μπορούσε να είναι σημεία συνάντησης. Δηλαδή, εδώ μέσα δεν είναι απλά ένα πλάτωμα με παγκάκια, αλλά πρόκειται για μια πυκνότερη ζωή κατοίκησης. Επίσης, μπορεί να δει κανείς μια πολύ ελαφρύτερη κατασκευή, που είναι αυτό εδώ το δίκτυο, το οποίο αυτή τη στιγμή θα αναλάβει να αποτελέσει ένα ενοποιητικό στοιχείο από όλα αυτά τα στέγαστρα που έχουν μια πολύ ανομοιόμορφη κατανομή και χαρακτήρα και να δώσει μια ενιαία συνθήκη. Φυσικά αυτό εδώ θα εκτονώνονται τα ισόγεια, ισόγειες λειτουργίες, γιατί είναι πολύ σημαντικές που θα τροφοδοτήσουν με ζωή την πλατεία. Και όλο αυτό θα έχει κάποιες διαβαθμίσεις, δηλαδή θα μπορούσε να είναι εντελώς ανοιχτό που χρειάζεται για ηλιασμό, κάποια διάτρητα στοιχεία που χρειάζεται ελαφρύ σκιασμό και κάποια πάνελ. Και τα εδώ οποία οι εναλλαγές είναι και εδώ. Οι εναλλαγές είναι το σημαντικότερο. Ωραία, να σας ρωτήσουμε και για το κυκλοφοριακό κομμάτι, γιατί απασχολεί τον κόσμο. Μια ήπια κινητικότητα, νομίζω, είναι η βασική φιλοσοφία της πρότασης. Να μας το εξηγήσετε λίγο εντάχει, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Μάλιστα. Ήπια κινητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κινητικότητα. Δηλαδή, στο κομμάτι το οποίο υπάρχει και συνεχίζει σήμερα η κυκλοφορία, αυτό θα γίνεται ούτως ή άλλως. Απλά έχουν βρεθεί οι κατάλληλες αποστάσεις, οι κατάλληλες διαδρομές, οι κατάλληλες αναλογίες των οδών, έτσι ώστε να μπορέσουν να, κατά κάποιο τρόπο να αποφορτίσουν την κίνηση. Δηλαδή, δεν θα πει κανείς ότι το πεζοδρόμο όλο αυτό είναι μη ρεαλιστικό. Αλλά μπορεί να επισημάνει κάποιες μικρότερες συνθήκες. Έχουμε τέτοιες προσομοιώσεις από το τμήμα των κυκλοφοριολόγων που έρχονται να μας πείσουν. Και φυσικά υπάρχει και ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος ξεκινά και συνεχίζει στην πλατεία Ελευθερίας και στην Μποφόρ και μπορεί να συνδεθεί και με το ευρύτερο δίκτυο. Μάλιστα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο μας περιγράφετε το αύριο, το κεντρικότερο σημείο της πόλης της Ηρακλείου. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να κάνετε κάποια τελευταία επίσημα. Ένα συμπληρωματικό ακόμα, γιατί αποτέλεσε πολύ βασική αρχή, είναι το πώς τα ενετικά τείχη, αυτή η ζώνη, πολύ σημαντική για το Ηρακλείο, θα φωνάξει μόλι τη δύναμη. Αυτό το οποίο βρήκαμε είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μέσω από κάποιες προεκτάσεις από τις ιοψίες, δηλαδή του εδάφους, να μετατεθεί πιθανότατα αυτές οι κλίσεις ως προς την μεριά των ενετικών τειχών, να αφήσουν μια απόσταση, έτσι ώστε να φανταστείτε σε όλη αυτή τη ζώνη να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κερκιδωτό καθιστικό πόλης, το οποίο θα έχει θέαση, ας πούμε, προς το λιμάνι. Άρα φανταζόμαστε όλο αυτόν εδώ τον κόσμο, το οποίο το έχουμε βάλει και διαφορετική φύτευση, με τις εναλλαγές των χρωμάτων. Καθιστικό, καθιστικό, πώς το αντιλαμβανόμαστε. Καθιστικό πόλης. Δηλαδή, μια είναι κερκιδωτό ανάγλυφο, το οποίο θα μπορεί όλη η πόλη να συγκεντρωθεί από τις απογευματινές ώρες και μετά και να μπορεί να εστιάσει. Και να γίνει πόλος έλξης επιτέλους. Ένα τοπόσιμο. Ένα ευρύτερο τοπόσιμο για την πόλη. Είναι αυτή η περιοχή είναι μια ευκαιρία για το Ηράκλειο. Δηλαδή, σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο υλοποίησης, δεν πρέπει να χαθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω εγώ απλά ότι αύριο το απόγευμα είναι και η εκδήλωση παρουσίασης έτσι στο Τεχνικό Επιμελητήριο, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, μας κάλεσε ο Σύλλογος Αρχιτεκτών Νομού Ηρακλείου στο ΤΕΕ, 7 η ώρα το απόγευμα, να μιλήσουμε αναλυτικά για τη μελέτη. Είστε καλεσμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.